Θέλω να σας διαβάσω κάτι από ένα βιβλίο το οποίο αξίζει πραγματικά όλοι οι χριστιανοί να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Αξίζει πραγματικά. Ενός σπουδαίου κληρικού του πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου και πνευματικού τέκνου του Γέροντος Εφραίμ της Αριζόνας. Να σας διαβάσω ένα περιστατικό το οποίο έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό του 1815, όπου ηγεμόνας λέει και βασιλιάς της Σερβίας ήταν κάποιος Μήλος. Κάποια Κυριακή λέει πήγε να λειτουργηθεί μαζί με την οικογένειά του στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων. Εκείνη όμως την Κυριακή δεν λειτουργούσε ο κανονικός εφημέριος, που ήταν υπέργυρος και άρρωστος, αλλά ένας 30χρονος νεοχειροτονημένος ιερέας. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, ο ιερέας μοίρασε το αντίδωρο. Πρώτος, λέει, πλησίασε ο βασιλιάς, που ας σημειωθεί ήταν και μεγάλος στην ηλικία. Δίδοντας όμως το αντίδωρο, ο ιερέας τράβηξε το χέρι του για να μην προλάβει να το φιλήσει ο ηγεμόνας. Τότε ο γέρο βασιλιάς τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Δώσ' μου το χέρι σου, πάτερ μου, και άλλη φορά μην το τραβήξεις, γιατί δεν φιλώ το δικό σου χέρι. Την ιεροσύνη σου ασπάζουμε, την ιεροσύνη του Χριστού προσκυνώ και ασπάζουμε, που είναι πιο μεγάλη και από μένα και από σένα». Αυτό είναι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Και αυτοί που είναι εκεί έξω, φυσικά, και νομίζουν ότι έτσι με μια διαταγή μπορούν να μας περιορίσουν, αλλά δυστυχώς και από πολλούς ανθρώπους της Εκκλησίας που νομίζουν ότι αυτά τα πράγματα είναι έτσι πεζά και ανθρώπινα. Δεν είναι έτσι. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Λειτουργία είναι η βασιλεία των ουρανών επί της γης. Και βέβαια είχαμε αναφερθεί παλαιότερα σε μια άλλη ομιλία και σε ένα θαύμα το οποίο ας μην το αναφέρω τώρα, απλώς σας το θυμίζω, υπάρχει μέσα στη βιογραφία του γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη, όπου ο γέροντας εκεί πνευματικό το τρόπο είδε μια μέρα το πρωί στην Αγία Προσκομιδή ζωντανά, μάλιστα πάνω στο χέρι του, ένα κομμάτι από το αίμα του Χριστού. Μια σταγόνα δηλαδή από το αίμα του Χριστού. Αυτό θα μου πείτε πώς το είδε. Ναι, δεν μπορούσαν να το δουν οι άλλοι. Φώναξε, λέει, ένα αδερφό της μονής και του είπε και εκείνος το απάντησε, εμείς πάτερ μου δεν βλέπουμε τίποτα, αλλά και τι είπε τότε ο γέροντας, Κύριε Ελέησον, λέει, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, τρεις φορές και προσκύνησε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός, λέει, παρόν. Ένα παρόμοιο περιστατικό αναφέρει εδώ ο πατήρ Στέφανος από κάποιον άλλον γέροντα, τον πατέρα Αντώνιο Τσίγκα, που υπηρετούσε, λέει, στον προφήτη Ηλία Καστέλας, Πειραιός, όταν ζούσε ακόμα ο μακαριστός Μητροπολίτης Χρυσόστομος Ταυλαδωράκης. Ένα Σάββατο το πρωί, ενώ ο πατήρ Αντώνιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία, έφτασε στον καθαγιασμό. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό περιστατικό, όσο και σπάνιο βέβαια, γιατί, εντάξει, σας το λέω αυτό έτσι και με την γύρω στα 30 χρόνια και εγώ που είμαι κληρικός και πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού και έστω και αναξίως έχω κάνει εκατοντάδες θείες λειτουργίες και όμως τέτοια περιστατικά δεν σου συμβαίνει, χιλιάδες μάλλον, αλλά θα δείτε τι ακριβώς συνέβη εδώ σε αυτόν εδώ τον γέροντα. Έφτασε, λέει, στον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων. Όπως ήταν γονατιστός και έλεγε την ευχή και είχε τα χέρια του ακουμισμένα πάνω στην Αγία Τράπεζα, όπως καλή ώρα κάνουμε κι εμείς, την ώρα λοιπόν που ήταν έτοιμος να σηκωθεί για να ευλογήσει τα Τίμια Δώρα, πέφτει από ψηλά μία σταγόνα αίμα πάνω στο χέρι του. Και μάλιστα, λέει, τον πιτσίλησε κιόλας. Το είδε και τρόμαξε. Σηκώθηκε έντρομος και το κοίταζε. Τον κατέλαβε ένα φοβερό δέος, ένας τρόμος, ένας φόβος, μια έκπληξη, μια έκσταση, πολλά ανάμεικτα συναισθήματα, ακατάληπτα βέβαια για να μπορεί να περιγράψει ο πατήρ Αντώνιος. Σηκώθηκε πάνω και δεν ήξερε τι να κάνει. Έγλειψε το αίμα του Χριστού, τα είχε χάσει. Η χάρη όμως του Αγίου Θεού, ύστερα από αυτό το θαύμα, τον οδήγησε να δει προς το Άγιο Ποτήριο και να διαπιστώσει ότι ήταν άδειο. Τι είχε γίνει? Είχε ξεχάσει να βάλει μέσα το κρασί που βάζει ο ιερέας στην Αγία Προσκομιδή.
βάζουμε πάνω στο δισκάριο τον Άγιο Άρτο, που είναι το κεντρικό κομμάτι από το πρόσφορο το οποίο ζυμώνουν οι γυναίκες οι οποίες ξέρουν και ζυμώνουν, και στο Άγιο Ποτήρι βέβαια ρίχνουμε τον λεγόμενο νάμα, δηλαδή κρασί και νερό βέβαια, και λίγο νερό ρίχνουμε και περισσότερο αργότερα. Είχε ξεχάσει λοιπόν να βάλει κρασί. Κοιτάζει το σώμα, βλέπει πράγματι ότι και αυτό ήταν ατρύπητο. Διότι εκεί ο ιερέας στη διάρκεια της Αγίας Προσκομιδής λέει «Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευρά αυτού ένοιξε». Και τη στιγμή εκείνη τρυπάει τον αμνό με τη λόγχη. Διότι συμβολίζει εκείνο το πράγμα εκείνη τη στιγμή τον λοχισμό τον οποίο υπέστη ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό. Ούτε αυτό το είχε κάνει. Δεν είχε δηλαδή ολοκληρώσει την πρόθεση. Μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Γίνεται καμιά φορά. Γιατί αν εκείνη τη στιγμή που ο ιερέας τελεί την προσκομιδή, για παράδειγμα κάποιος του μιλήσει ή διακόψει και πάει να κάνει μια άλλη εργασία, πάει να εκφωνήσει μια ευχή, όπως μπορεί να συμβεί αυτό καμιά φορά, επιστρέφει μετά και ξεχνάει που είχε μείνει. Και μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί. Ο ψάλτης λέει έξω, συνέχιζε να λέει «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν». Του έκανε νόημα να συνεχίσει. Δεν είχε λέει κόσμο ευτυχώς, ήταν Σάββατο. Πήρε τότε την Αγία Λόγχη, τρύπησε τον Άγιο Άρτο, λέγοντας «Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευρά αυτού ένοιξε» κλπ. Γέμισε το Άγιο Ποτήριο, έβαλε το κρασί, έβαλε το νερό κανονικά, το ευλόγησε, το σταύρωσε και αφού τα τελείωσε όλα αυτά, γονάτισε και ξαναδιάβασε την ευχή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων. Σηκώθηκε όρθιος, τα ευλόγησε και ο Πανάγαθος Θεός μετέβαλε τον Άρτο και τον Ίνο όπως γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε σώμα και αίμα Χριστού. Μετά τον καθαγιασμό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας κατέλησε το Άγιο Ποτήριο και το καθάρισε τελείως. Πήγε λοιπόν αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου και το διηγήθηκε στον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Του πήρε ο Μητροπολίτης το χέρι και το μύριζε. Ευωδίαζε ολόκληρο με μια άρρητη ευωδία. Το πήρε και άρχισε να το φυλάει, να το φυλάει πολλές φορές. «Δεσπότη μου», λέει ο πατήρ Αντώνιος, «τι κάνεις? Δεν φυλώ το χέρι σου», είπε, «που και αυτό πρέπει να το φυλάει κανείς, αφού είσαι λειτουργός του Υψίστου. Δεν έχει σημασία αν είσαι εσύ ιερεύς και εγώ επίσκοπος. Αλλά εγώ έπιασα πάνω στο χέρι σου το αίμα του Θεού. Το αίμα του Θεού μου». Θυμάμαι ότι μετά την κοίμηση του πατρός Αντωνίου, το διηγήθηκε σε μένα. Και όπως ήταν πολύ εκφραστικός ο επίσκοπος, σηκώθηκε όρθιος και έλεγε «Πάτερ Στέφανε, το αίμα του Θεού». Και άρχισε να κλαίει. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία, αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Και όλα τα άλλα τα οποία λένε μερικοί και μερικές φορές και εμείς συνευδοκούμε με το να μην μιλούμε, με το να μην φωνάζουμε, είναι βλασφημία, είναι βλάσφημα. Ότι μπορεί δηλαδή τάχατε κάποιος να κολλήσει μέσα από τη Θεία Λειτουργία οτιδήποτε. Και αυτό το πράγμα που δυστυχώς γίνεται στις μέρες μας, να θέλουν σόν και καλά κάποιοι να αλλάξουν τον τρόπο της μετάδοσης της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Και αυτό είναι εκ του πονηρού. Χωρίς να το καταλάβουμε, δηλαδή τάχατε για άλλους λόγους, τάχατε για λόγους προστασίας, ακούτε τι λέει, προστασίας μας. Για λόγους υγείας δηλαδή. Δεν φτάνει ότι μας προστατεύει ο Χριστός, δεν φτάνει ο Χριστός μας μοιράζει το σώμα και το αίμα του, εμείς θέλουμε άλλους τρόπους για να προστατευτούμε. Τότε είναι που δεν προστατευόμαστε. Δεν το καταλαβαίνετε ότι τότε είναι που δεν προστατευόμαστε, γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε πίστη. Όταν προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους εμείς, λογικούς, ιατρικούς, για να προστατευτούμε. Τότε είναι που δεν προστατευόμαστε. Τότε είναι που θα πάθουμε τη ζημιά. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει ο πονηρός να μας οδηγήσει σε αυτό το κανάλι. Ας προσέξουμε λοιπόν, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Μου διηγήθηκε, λέει εδώ ο συγγραφέας, ένας ιερέας μου διηγήθηκε τι έζησε κάποια φορά μετά την κατάλυση της Θείας Κοινωνίας. Κατάλυση της Θείας Κοινωνίας είναι όταν ο ιερέας καταλύει το ποτήριο, ό,τι μένει δηλαδή από τη Θεία Κοινωνία, το λαμβάνει ο ίδιος και αυτό γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Θείας Κοινωνίας. Με πολύ χαρά φυσικά το κάνει ο ιερέας και καταλαβαίνει πόσο μεγάλο δώρο είναι αυτό για αυτόν, παρότι έχει κοινωνήσει ο ίδιος, αλλά όμως έχει τη δυνατότητα αυτή να ολοκληρώνει έτσι την κατάλυση του Αγίου Ποτήριου. Όταν λοιπόν κατέλυσε αυτός ο ιερέας στη Θεία Κοινωνία, λέει τι βίωσε? Αισθάνθηκε ολόκληρο το στήθος και την καρδιά του να μεταβάλλεται κατά τρόπο απερίγραπτο σε ένα απέραντο ουρανό. Στο κέντρο ήταν ενθρονισμένος ο Κύριος.
Δεξιά του η Πανάχρηστος Παναγία η μητέρα του. Γύρω του θρόνου αυτού όλοι οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι προπάτορες, οι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, οι Άγιοι Πατριάρχες, οι άξιοι ιερείς και μοναχοί, οι ατέλειωτες στρατιές των μαρτύρων, οι ενασκήσεις διαλάμψαντες Άγιοι, οι Θεοφόροι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, οι Άγιοι Ανάργυροι, οι εν το κόσμο διαπρέψαντες Άγιοι, οι άπειροι στρατιές των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, των Χερουβίμ και Σεραφείμ, θρόνων, κυριοτήτων κλπ. Είδε ταξιαρχίες να δορυφορούν και τον Κύριο και τους Αγίους και τον ουρανό και όλους τους ανθρώπους και όλη την Εκκλησία και τα πάντα. Και κάτω από όλους αυτούς είδε μυριάδες μυριάδων ψυχές ζώντων και κεκοιμημένων. Τα εβίωσε όλα αυτά, λέει, εν αισθήσει ψυχής με σωματική συμμετοχή που άρχιζε από το στήθος του, όπως είπε, ένας απερίγραπτος ουρανός, η χαρά και η ευφροσύνη του Παραδείσου. Και έμεινε έτσι με το Άγιο Ποτήριο να το σκουπίζει με το μάκτρο. Τότε το αισθάνθηκε, τότε το έζησε αυτό το γεγονός. Ρε τι έζησε, σαν να έζησε, ας το πούμε έτσι, σαν να είχε μια πρόγευση Παραδείσου. Πήρε την Θεία Κοινωνία και αμέσως σαν να είδε δηλαδή να ανοίγει ένα παράθυρο και να βρίσκεται στον Παράδεισο. Ουσιαστικά αυτό μας λέει, ήταν μια εμπειρία ενός ιερέα, σπάνια εμπειρία βέβαια, πνευματική, μακάριος αυτός ο οποίος έζησε αυτό το πράγμα. Και είναι φυσικό, διότι ο Χριστός είναι ο Παράδεισος, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Ο Παράδεισος δεν είναι ένα μέρος με ένας κήπος με νερά και με λουλούδια και με πουλάκια κτλ. Όπως πολλές φορές το περιγράφουμε για λόγους όμως καθαρά επικοινωνιακούς. Ο Παράδεισος είναι η πνευματική ευφροσύνη την οποία ο άνθρωπος νιώθει από την επικοινωνία του με τον Χριστό. Είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Επίσης, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον περιστατικό σχετικά με την Θεία Λειτουργία και την Θεία Ευχαριστία. Είναι κάτι που συνέβη, λέει, στον περασμένο αιώνα, στον 20ο αιώνα δηλαδή, με τον πατέρα Ιερώνυμο της Έγινας, τον Μονόχειρα, που εφησύχαζε στο ιδιόκτητο ησυχαστήριο του μέχρι της κοιμήσεώς του το 1966. Ένα χρόνο, λέει, πριν, το 1965, τον είχαμε επισκεφτεί, αναφέρει εδώ ο συγγραφέας, ο πατήρ Στέφανος δηλαδή, τον είχαμε επισκεφτεί, λέει, μαζί με την πρεσβυτέρα μου και ύστερα από πολλές συμβουλές μου αφηγήθηκε ιδιαιτέρως με πολύ κατάνοιξη το πώς και γιατί παραιτήθηκε από την ιεροσύνη του. Το 1923, όταν ακόμα ήταν διάκονος με το όνομα Βασίλειος, ο Μητροπολίτης Καριστίας Παντελεήμων, σε μια του επίσκεψη στην Αίγινα και ύστερα από πολλές πιέσεις, τον έπεισε και τον χειροτώνησε ιερέα. Δεν ήθελε να γίνει ιερέας, αλλά όμως ο επίσκοπος τον επέμενε και καλά κάνουν βέβαια οι επίσκοποι μερικές φορές για άτομα τα οποία θεωρούν ότι είναι άξιοι, τους προτρέπουν να γίνουν ιερείς, διότι οι άνθρωποι μας σήμερα, οι χριστιανοί, θέλουν να βλέπουν αξίους και πρέπει να είναι άξιος ο ιερέας για να μπορεί να εμπνέει τον κόσμο, όχι να διώχνει τον κόσμο από την Εκκλησία, αλλά να προσελκύει τον κόσμο προς την Εκκλησία, προς τον Χριστό. Τον τοποθέτησε λοιπόν ως εφημέριο στο νοσοκομείο της Έγινας. Το όνομα όμως Ιερώνυμος το πήρε ύστερα από ένα χρόνο από τον Άγιο Γέροντα Ιερώνυμο, τον Σιμωνοπετρίτη, όταν του έδωσε το μεγάλο αγγελικό σχήμα, αφού ήδη είχε παραιτηθεί της ιεροσύνης. Την 40η λοιπόν ημέρα από τη χειροτονία του, κατά την Θεία Λειτουργία, όταν ένας ιερέας χειροτονείται, συνηθίζεται 40 μέρες να κάνει ένα 40 λειτουργού, δηλαδή κάθε μέρα να λειτουργεί. Και για να μάθει βέβαια τα τυπικά της Θείας Λειτουργίας, αλλά και για να πάρει έτσι μια μεγάλη δόση ευλογίας, ας το πούμε έτσι, από τη Θεία Λειτουργία. Στο τέλος δηλαδή αυτήν της διαδικασίας, ας το πούμε έτσι, την 40η μέρα από τη χειροτονία του, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, και ενώ είχε φτάσει η ώρα να κοινωνήσει μετά τον καθαγιασμό, καθώς ήταν συνεπαρμένος, λέει, και εκστατικός από την προσευχή και την κατάνοιξη της καρδιάς του, εντελώς ξαφνικά βλέπει τα τίμια δώρα να παίρνουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο τη μορφή της σάρκας και του αίματος. Αληθινή σάρκα και αληθινό αίμα. Και άλλοτε έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό, και άλλοτε υπάρχουν έτσι παρόμοια περιστατικά σε σχέση με αυτό. Είναι θαύμα αυτό. Συγκλονίστηκε βέβαια από τη θέα του υπερφυσικού αυτού φαινομένου. Για πολλή ώρα προσευχόταν μπροστά στο φοβερότατο αυτό μυστήριο, χύνοντας πολλά καυτά δάκρυα. Τρέμοντας, βγήκε στην ωραία πύλη και έκανε απόλυση, χωρίς να πει κανέναν λόγο. Κατόπιν για πολλές ώρες προσεύχεται με ένταση
παρακαλώντας το Θεό να συγκατανεύσει ώστε το Πανάγιο σώμα και αίμα του να επανέλθουν στη φυσική μορφή του άρτου και του ίνου. Πράγμα που έγινε αργότερα. Κατόπιν τούτου, το ίδιο βράδυ υπέβαλε την παραίτησή του. Από τότε ένιωθε ανήμπορα τα χέρια του να λογχίζουν τον Κύριο στην Ιερά Πρόθεση ή να τον μελίζουν κατά τον καθαγιασμό. Μετά τον καθαγιασμό. Εξακολούθησε όμως να υπηρετεί στο ναό του νοσοκομείου ως ιεροψάλτης και ιεροκήρυκας. Χαρακτηριστικά μου ετώνησε: «Δεν είναι δυνάμην με τα θνητά και αμαρτωλά μου χέρια να ψηλαφώ τον Κύριο της δόξης». Και αναχωρώντας μετά τον ασπασμό μου είπε επιγραμματικά: «Πρόσεξε παπά μου, γιατί πολύ λίγοι ιερείς σώζονται». Σ' άλλον δε κληρικό έλεγε με πολύ φυσικότητα: «Αν δεν βλέπεις τον άγγελό σου δίπλα στο Άγιο Θυσιαστήριο, να μην λειτουργείς». Αυτό τώρα βλέπετε ότι και πόσο μεγάλη ευθύνη μας εμπνέει για μας τους ιερείς βέβαια, για τους κληρικούς, αλλά και βλέπουμε το γεγονός αυτό, το θαύμα αυτό το οποίο έζησε ο άνθρωπος αυτός και σε άλλους ιερείς συνέβη και άλλοι έτυχε που είχαν, να το πούμε έτσι, μια πνευματική ευαισθησία και ευθυξία θα λέγαμε, να τα εγκαταλείψουν όλα και να κρεμάσουν το πετραχυλάκι τους και να μην ξαναλειτουργήσουν. Και αυτός εδώ ο άνθρωπος ο μονόχειρας της Αίγινας είδε ακριβώς μέσα στο Άγιο Ποτήριο αληθινά το σώμα και το αίμα του Χριστού, σαν σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί πολλές φορές λένε μερικοί, μα λέει, πώς λέτε, λέει, ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εμείς, λέει, δεν βλέπουμε σώμα και αίμα Χριστού. Εμείς βλέπουμε, λέει, ψωμί και κρασί. Φανταστείτε να βλέπατε όμως. Ποιος θα πήγαινε να κοινωνήσει? Ποιος θα πήγαινε να κοινωνήσει, αν βλέπαμε πραγματικά αυτό το μεγάλο θαύμα, αυτό το μεγάλο μυστήριο το οποίο συντελείται εκείνη τη στιγμή? Γι' αυτό και ο Θεός δεν επιτρέπει. Κάτω όμως από ορισμένες συνθήκες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το ένιωσαν και το είδαν, όπως εδώ ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος. Ένας επίσκοπος, περιοδεύοντας στην επαρχία του, έφτασε ένα Σάββατο βράδυ σε ένα χωριό. Πρώτη φορά, λέει, περνούσε από εκεί. Τον φιλοξένησε ο πρόεδρος του χωριού και σε λίγο ο επίσκοπος ζήτησε να δει τον ιερέα. «Είναι στο χωράφι», του είπαν. «Δεν ήρθε ακόμα». Όπως στην παλιά εποχή βέβαια, αλλά και σήμερα σε πολλά μέρη, ξέρετε, οι ιερείς είναι πρώην αγρότες, για παράδειγμα. Δεν είχαν οι άνθρωποι να προσφέρουν κάποιον γραμματιζούμενο, κάποιον μορφωμένο για να γίνει ιερέας. Ύστερα από αρκετή ώρα παρουσιάστηκε μπροστά του ο ιερεύς. Ντυμένος βέβαια με τα ρούχα της δουλειάς, και καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση ήταν. Δεν έμεινε ευχαριστημένος ο δεσπότης. Τον ήθελε πιο έτσι ευπρεπισμένο. Την άλλη μέρα ήταν Κυριακή. Ετοιμάστηκε ο ιερέας για τη Θεία Λειτουργία. Ο επίσκοπος, ο οποίος θα παρευρίσκεται στη Θεία Λειτουργία, θα την παρακολουθούσε στην αρχή από τον επισκοπικό θρόνο και συνεχεία από το Ιερό Βήμα. Θα έβρισκε ασφαλώς και πολλά λάθη σε εκείνον τον αγρίκο παπά. Παράδοξο όμως, όταν ο παππούλης έβαλε ευλογημένη η βασιλεία, σκεπάστηκε από ένα ουράνιο φως που τον θέρμαινε και τον λάμπρινε ολόκληρο, χωρίς να τον καίει. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το διευχόν. Αφού μοίρασε αντίδωρο ο ιερέας στους εκκλησιαζόμενους χριστιανούς του χωριού και τελείωσε, πέρασε μέσα στο Άγιο Βήμα. Ο δεσπότης πήγε κοντά του, έπεσε στα γόνατα και ζήτησε συγχώρηση για την κατάκριση που έκανε μέσα του γι' αυτόν και τον παρακάλεσε να τον ευλογήσει. Ο απλοϊκός εκείνος ιερέας σάστησε. «Πώς είναι δυνατόν», λέει, «σεβασμιότατε, ο ανώτερος να ευλογηθεί από τον κατώτερό του? Συ ευλόγησέ με, Άγιε Δέσποτα». «Αδύνατον», λέει εκείνος, «να ευλογήσω αυτόν που στέκεται μέσα στη θεϊκή άκτιστη φλόγα όταν ιερουργεί στο Πανάγιο Θυσιαστήριο». «Το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται», απάντησε ο δεσπότης και ο ιερέας ρώτησε: «Υπάρχει τάχα σεβασμιότατε δεσπότης ή παπάς που να τηρεί τη Θεία Λειτουργία και να μην κυκλώνεται από ουράνιο φως?» Αυτή ήταν η απορία του ιερέως, του απλοϊκού εκείνου παππούλη. Τι να απαντήσει ο επίσκοπος σε εκείνον τον ιερέα που έβλεπε το υπερφυσικό σαν το πλέον φυσικό πράγμα μέσα στη Θεία Λειτουργία? Και γι' αυτό θαύμασε και την καθαρότητα και την ταπείνωση και την αγιότητα εκείνου του ιερέα από το χωριό
και έφυγε ωφελημένος και διδαγμένος. Να βλέπετε, ας πούμε, ένα περιστατικό το οποίο βέβαια μας ελέγχει όλους. Θυμάστε και την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί σε ένα περιστατικό όπου ένας Άγιος Ιερέας είπε ότι δεν πρέπει ο ιερέας να λειτουργεί αν δεν βλέπει δίπλα του στην Αγία Τράπεζα τον άγγελό του. Δεν ξέρω ποιος ιερέας θα έμενε εν ενεργεία αν γινόταν αυτό το πράγμα το οποίο μας προτρέπει αυτός ο Άγιος Γέροντας. Και ένα ακόμα περιστατικό, το οποίο βέβαια δεν είναι μόνο της εποχής εκείνης, αλλά κάποτε μια νεαρά λεψυχή εξομολογήθηκε όπως ήταν τέτοια η κατάστασή της, που δεν της επιτράπει η Θεία Κοινωνία. Αυτή όμως νευρίασε, πληγώθηκε ενδεχομένως ο εγωισμός της και αντέδρασε. Επειδή μάλιστα ήταν συγγενής του Επισκόπου, πήγε στον Επίσκοπο και διαμαρτυρήθηκε. Ο Δεσπότης της είπε, «Έλα την Κυριακή στον τάδε ναό που θα λειτουργήσω και θα σε κοινωνήσω εγώ, μη στεναχωριέσαι». Πήγε λοιπόν η κοπέλα και την ώρα που έφτασε στο Άγιο Ποτήριο έκανε ένα φοβερό εμετό με μαύρα υγρά και φυσικά δεν κατάφερε να κοινωνήσει γιατί την έπιασαν και σπασμοί στην κοιλιά της και έτσι έμεινε για την άλλη Κυριακή. Έκανε την νηστεία της και ξαναπήγε. Φτάνοντας όμως μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, το στόμα της δεν άνοιγε. Ήταν ερμητικά κλειστό. Μια, δυο, τρεις προσπάθειες, κανένα αποτέλεσμα. Άρχισε να μουγκρίζει, πετάχτηκε κατά μάτια της, δεν κατάφερε και τελικά απομακρύνθηκε. Θυμήθηκε τότε τον πνευματικό της και ξαναπήγε. Ο πνευματικός της είπε, «Θα κοινωνήσεις τότε που σου είπα, ούτε μια μέρα λιγότερο, αν θέλεις να δεις την Θεία Χάρη». Και τότε εκείνη περίμενε, κοινώνησε τότε που της είπε ο πνευματικός και απεκατεστάθη πλήρως η ειρήνη μέσα της. Ναι, ας το προσέξουμε αυτό, γιατί αυτό δεν είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ένα περιστατικό μόνο της εποχής εκείνης, κάποιας εποχής, έτσι, και είναι από τις προσωπικές σημειώσεις του πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου, αλλά είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν και σε εμάς και άλλες φορές και είναι αυτό που νομίζουν μερικοί, δηλαδή ότι μερικές φορές μπορούν να παρακάμψουν τη συμβουλή του πνευματικού ή να φύγουν, ας πούμε, από την ονορία που βρίσκονται, να πάνε κάπου αλλού, να κοινωνήσουν όποτε αυτοί θέλουν και όπως θέλουν και όλα καλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Θυμάστε και ένα άλλο περιστατικό που είχαμε αναφέρει με τον Άγιο Γέροντα Τσαλίκη, ο οποίος είδε τη Θεία Κοινωνία να φεύγει από την Αγία Λαβίδα, όταν ο άνθρωπος ο οποίος πήγε εκεί δεν ήταν άξιος να λάβει τη Θεία Κοινωνία. Κάποτε, λέει, σε ένα ρωσικό ανδρικό μοναστήριο, όπως μας διηγείται ο Στάρες Σαμψόν, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ένας μοναχός θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει εντολή να σκουπίσει καλά την είσοδο του Καθολικού της Μονής. Ο Καθολικός της Μονής είναι ο κεντρικός ναός, έτσι, του μοναστηριού. «Ας το κάνω τώρα», είπε με το λογισμό του, «αφού αυτή τη στιγμή δεν είναι σπουδαίο το σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας». Πήγε λοιπόν ο μοναχός, πήρε τη σκούπα και άρχισε να σκουπίζει. Από μέσα του νοερά έλεγε και την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με δηλαδή, και με τα μάτια του παρακολουθούσε πότε-πότε τα τελούμενα. Δεν πέρασαν όμως 5 λεπτά και όπως έστρεψε το βλέμμα του ψηλά, είδε να ανοίγουν ξαφνικά οι τρούλοι της εκκλησίας, όπως μάλιστα είναι στους ρωσικούς ναούς, και να παρουσιάζεται μπροστά του η θριαμβεύουσα εκκλησία με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Φοβερή εικόνα. Στο κέντρο βρισκόταν μια Αγία Τράπεζα, μεγάλη όσο ο ουρανός. Μπροστά από αυτήν, 3 αρχιερείς ήταν γονατιστοί. Αυτούς περιέβαλαν και άλλοι, και άλλοι. Και αυτούς πλήθος ιερέων και διακόνων. Δεξιά και αριστερά στέκονταν αγγελικές χοροδίες με απερίγραπτη απαστράπτουσα ομορφιά. Η δόξα και το φως ανέκφραστα. Χιλιάδες ημελήρητες και ακατάληπτες μελωδίες των ουρανίων παρισταμένων ταξιαρχιών τον γέμισαν από θεία μακαριότητα και εφροσύνη. Ετελείτο η ουράνιος θεία λατρεία. Ετελείτο όμως σε παράξενη μορφή που έμοιαζε με την επίγειο θεία λειτουργία. Και ετελείτο ολόκληρη. Την τελούσαν άγιοι ιεράρχες, ιεράρχες όσο ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
ως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Φώτιος και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Τρεις δηλαδή, πάλι. Ή ως ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο Άγιος Νεκτάριος, πάλι τρεις. Αλλά και εκεί, στον ουράνιο ναό της θριαμβεύουσας εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, κοινώνησαν. Είδε ότι κοινωνούν αδιαλείπτως από τη δόξα και το άκτιστο τριαδικό φως, από την αμβροσία της Θείας Μακαριότητος, από το ποτήριο των απορρίτων μυστηρίων. Εστάθη ο μοναχός ακίνητος, μαρμαρωμένος σαν κολώνα, μέχρι που τελείωσε η Θεία Λειτουργία. Εξερχόμενοι οι μοναχοί από την εκκλησία, είδαν ακίνητο, σαν μαρμαρωμένο το μοναχό. Ήταν σαν στήλη άλατος, μουσκεμένος από τα δάκρυα, βρεγμένος μέσα και έξω. Τα ράσα του έσταζαν από τους ποταμούς των δακρύων. Τον πήραν με πολύ προσοχή και χωρίς να μιλά, τον μετέφεραν απαλά-απαλά στο κελάκι του και εκεί μέσα παρέμεινε ώρες πολλές, σαν χαμένος, τελείως εκστατικός, θαμπωμένος από τη Θεία Αποκάλυψη. Όταν συνήλθε, ήρθε και ο πνευματικός του. Τον συνέφερε από τα δάκρυα και κατόπιν πήγαν μαζί στον ηγούμενο της Μονής, όπου και διηγήθηκε με δέος και ταπείνωση πολύ το εξαίσιο και θείο όραμά του. Αυτά είναι παρμένα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Νικοπόλεως, του αημνήστου Μελετίου, Στάρετ Σαμψόν, και από την συλλογή, όπως σας είπα προηγουμένως, Εμπειρίες κατά την Θεία Λειτουργία. Τι βλέπουμε δηλαδή, αυτό που είπαμε πολλές φορές, τι σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, Θεία Λειτουργία, τι σημαίνει Θεία Κοινωνία. Ότι εμείς κοινωνούμε εδώ στη γη, πλην όμως συγκοινωνούμε με τον ουρανό. Και αξιώθηκε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μοναχός, να δει τον ουρανό δηλαδή ανοιχτό και να δει ότι και τη στιγμή που εμείς εδώ κάτω στη γη κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού και οι Άγιοι πάνω στον ουρανό και οι ασώματοι άγγελοι και αυτοί κοινωνούν τη Θεία Κοινωνία με τον τρόπο φυσικά, με τον μυστηριακό τρόπο που αυτοί γνωρίζουν και ξέρουν.